Καλημερίζω αμέσως την κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη, όπως επίσης και τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, αμπελουργή, ελεουργή Κρήτης, ο πρόεδρος ομάδας αμπελουργών ελεουργών Κρήτης, ο κύριος Ιερονιμάκης. Κυρία Χουδετσανάκη, κύριε Ιερονιμάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλά να είστε. Ποιος είναι ο λόγος που προσπαθείτε και πάτε μονοθεματικά με προϊόντα πλέον μέσα στο ΑΡΕΠΟ, γιατί έτσι το αντιλαμβάνομαι, κυρία Χουδετσανάκη, εκτός αν κάνω λάθος? Κυρία Δουλγεράκη, πολύ καλά το αντιλαμβάνεστε. Εγώ θεωρώ ότι η περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να συντονίσει μία προσπάθεια και να χαράξει μία στρατηγική, και όχι μόνο για το ελαιόλαδο, γιατί εγώ έχω κάνει τρεις ομάδες μέσα στο ΑΡΕΠΟ. Η μία είναι για το ελαιόλαδο, η άλλη είναι για το κρασί μας και τα υποπροϊόντα του κρασιού, και η τρίτη είναι για τα γαλακτοκομικά και τα αρτοσκευάσματα και το μέλι. Άρα νομίζω ότι χώρισα λίγο τους τομείς μέσα στο ΑΡΕΠΟ για να μπορούμε καταρχήν να κουβεντιάζουμε με τους αρμόδιους, τους καθόλου αρμόδιους, όπως είδατε προχθές στην ομάδα. Ήταν και ο κύριος Ιερονιμάκης σαν ομάδα αμπελουργών ελαιοργών. Σωστά. Και, δηλαδή ήταν όλοι εκείνοι από το πρώτο στάδιο, από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση του προϊόντος. Είναι σημαντικό να βρίσκονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Αυτό το λέμε σαν περιφέρεια και το εννοούμε τελικά, για να δούμε πώς θα χαράξουμε και θα σχεδιάσουμε μία στρατηγική, όχι μόνο για το ελαιόλαδο, αλλά και για τα άλλα προϊόντα. Ωραία. Στρατηγική που λέει τι? Δώστε μου τον όρο στρατηγική, πώς ακριβώς το εννοείτε? Ξεκινώντας από το ελαιόλαδο, αλλά δώστε μου τη στρατηγική. Ναι, δηλαδή ξεκινώντας από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση του προϊόντος. Όταν λέμε παραγωγή, πώς οι παραγωγοί θα φτάσουν να φτάσουν στο τρίπτυχο που έχει μπροστά στόχο η περιφέρεια, ποιότητα, ταυτότητα, ανταγωνιστικότητα. Πάμε στην ποιότητα. Ποιες είναι εκείνες οι δράσεις που θα πρέπει να δώσουμε στους παραγωγούς ώστε να παράγουν την ποιότητα? Και τώρα παράγουμε ποιοτικό λάδι. Θέλει βελτίωση. Άρα ξεκινάμε από την παραγωγή, πάμε στο επόμενο στάδιο, ελαιουργούς. Τα ελαιουργία, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την ποιότητα του ελαιολάδου, πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην ποιότητα του ελαιολάδου. Και στην τυποποίηση, δράση προβολής, προώθηση και όλα αυτά. Αλλά εμείς βάζουμε πρώτα την παραγωγή. Πρώτα παράγουμε και μετά πάμε στην προβολή και προώθηση του προϊόντος. Σας λέω, τώρα παράγουμε ένα ποιοτικό ελαιόλαδο. Έχει περιθώρια βελτίωσης. Θεωρώ ότι όλοι μαζί σε ένα τραπέζι θα δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε το ελαιόλαδο σε αυτή την κατηγορία που το αξίζει. Με συγχωρείτε τώρα, μέσα από το ΑΡΕΠΟ αυτό το οποίο επιδιώκεται, ποια είναι? Είναι η εικόνα του λαδιού στη διεθνή αγορά? Είναι η εικόνα του λαδιού σε κάθε περιφερειακή ενότητα που αυτή την ώρα μετέχει σε αυτή την ένωση? Όχι, είναι η εικόνα του λαδιού στη διεθνή αγορά. Στη διεθνή αγορά. Βέβαια. Δηλαδή να παράγουμε ένα προϊόν που το παράγουμε, σας λέω και τώρα, αλλά επειδή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ήρθε η περιφέρεια να συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια με όλους μαζί, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Να σας πω κάτι, πάντα υπάρχει, κάνουμε κάτι καλά, υπάρχει όμως και το καλύτερο. Άρα εμείς σε αυτό τη διαδικασία θα μπούμε τώρα. Ναι, για να πετυχαίνουμε το καλύτερο, και όπως πάρα πολύ απλά πολλές φορές το έχει εννοήσει αλλά το έχει πει και ευθέως για πάρα πολλά προϊόντα ο κύριος Ιερονιμάκης, και το βάζω στην κουβέντα, είναι και κρίμα όταν παράγεις κάτι ποιοτικό να βάζεις τα δικά σου τα χέρια, να βγάζεις τα δικά σου τα μάτια, και ονόνοητο, κύριε Ιερονιμάκη. Κυρία Δουλγεράκη, συγγνώμη, ένα λεπτό θα σας διακόψω. Μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Ιερονιμάκης, τον εκτιμώ και το ξέρει πολύ καλά, γιατί ο κύριος Ιερονιμάκης είναι πάντα παρόν σε ό,τι προσπάθεια κάνουμε, ποτέ δεν μας έχει αρνηθεί και είναι και πάντα παρόν στην περιφέρεια. Είναι σημαντικό σε αυτή τη στρατηγική να μην είναι μόνο για μια χρονιά. Εμείς λέμε ότι θα κάνουμε ένα τριετές master plan, ένα πλάνο τριετίας που θα μπορούμε να το ακολουθούμε, θα περάσει μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα το ακολουθούμε βλαβικά και θα φτάσουμε
στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ταυτότητας του προϊόντα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τοπική στρατηγική, εθνική στρατηγική, έτσι όπως λέγαμε, εθνική στρατηγική, τοπική στρατηγική για την προώθηση του λαδιού. Τριετές πλάνο. Παρακαλώ, πηγαίνετε σε αυτό που σας είπα τώρα, κύριε Ιερονυμάκη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια γιατί έχουν τσανάσει. Γιατί μωρέ, αφήστε σήμερα τα συγχαρητήρια και τα τέτοια και πηγαίνετε στην ουσία. Η ουσία λοιπόν είναι το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ήδη ένα πλάνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρει το ΠΙΕ σαν Κρήτη, το κατοχυρώσαμε. Επίσης κατοχυρώσαμε, ήταν πολύ δύσκολο ότι το ελαιόλαδο θα πιαλώνεται μόνο στην Κρήτη. Με μια μεγάλη κόντρα την οποία υπήρχε με το Σεβιτέλ, τους βιομήχανους, οι οποίοι θέλουν να γίνεται παντού. Αυτό διασφαλίζει λοιπόν πολλά πράγματα. Διασφαλίζει πρώτα απ' όλα ότι θα γίνει το έλεγχο στην Κρήτη, να μην υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία ονοονοείτο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο για να πάρει την υπεραξία ο παραγωγός πρέπει να υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό που δημιουργήσει αυτή η ομάδα. Γι' αυτό είπα τα συγχαρητήρια στις γυρεύοντες ανάγκες, κάποιος πρέπει να πει μπροστά. Έτσι. Σαν πρόεδρος, αλλά και, και τώρα που είναι στο αρέπους μπροστά, η ομάδα εργασίας της θα παίξει σημαντικό ρόλο. Γιατί? Γιατί απλώνεται σε όλες τις ομάδες αυτές που εμπλέκονται στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παραγωγή, αλλά και με τη διάθεση του προϊόντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα πριν στην αρχή, κυρία Λουγεράκη, δεν μπορεί να πάρει παραγωγός στην υπεραξία εάν δεν γίνουν σωστά τα πράγματα. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα με λίγα πράγματα, ούτως ή άλλως βγάζουμε ποιοτικό λάδι. Καλύτερα από άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, με λίγο προσοχή και με λίγο έλεγχο, σε όλες τις περιπτώσεις από την καλλιέργεια, παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση του προϊόντος, τότε μπορούμε να έχουμε μια πορεία. Και αυτό ξεκίνησε τώρα. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε χρόνια, ναι, πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει. Ποτέ δεν γίνεται όμως. Όμως, για πρώτη φορά, αν θυμάστε, το 2021, πήραμε το σήμα και κατοχυρώσαμε το σήμα ΠΙΕ για όλη την Κρήτη. Είναι σημαντικό γιατί είναι όλη η Κρήτη. Έτσι. Να είναι προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Ναι. Και το σημαντικότερο από όλα, το οποίο διασφαλίζει τον έλεγχο, γιατί εκεί ήταν το μεγάλο θέμα, είναι το ότι θα τυποποιείται μόνο στην Κρήτη. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει από όποια εθνικότητα και να είναι, να ανοίξει τυποποιητήριο εδώ πέρα να φιαλώνει, αλλά να φιαλώνεται στην Κρήτη. Για να είναι ο απόλυτος έλεγχος. Αυτό λοιπόν θα δώσει μια πορεία. Είναι δύσκολο, το γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο με ποια έννοια, και θα είναι το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Χουδετσανάκη μετά. Να δυνάμεις όλοι μαζί και να υπάρξει ένας συντονισμός από την καλλιέργεια, όπως είπα, μέχρι και τη διάθεση του προϊόντος. Όμως μπορεί να γίνει. Γιατί πλέον έχουν μπει τα θεμέλια. Και είμαι πραγματικά, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το κομμάτι πάνω. Ήδη η παραγωγή μας, έχουμε πρώτα απ' όλα τους παραγωγούς μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν δείξει ενδιαφέρον. Δεν έχουμε παραγωγούς οι οποίοι είναι. Έχουν μπει στη διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, τα παίρνω παραμάζεμα όλα και ό,τι γίνει. Όχι, έχουμε έναν παραγωγό που ακούει. Και ακούει γιατί γνωρίζει πλέον το ότι η υπεραξία θα πάρθει εάν ακολουθήσει τους κανόνες. Εκεί ακριβώς πήγαινα, δηλαδή στο πόσο εύκολο είναι να πλησιάσει στον όποιο παραγωγό όταν λέει μπορώ να το διαθέσω μόνος μου, χύμα, το λάδι μου, τέλος πάντων να είμαι ο παραγωγός, ο έμπορος κλπ. Κλπ. Με όποιους κινδύνους ενέχει όλη αυτή η διαδικασία, γιατί μέχρι σήμερα εκεί αναφερόμουν, εκεί που αναφερθήκατε και εσείς κύριε Ιερονυμάκη, αυτό δεν είχε γίνει κατορθωτό γιατί δεν είχε πιστεί η πλειοψηφία των παραγωγών. Αυτό λέτε ότι δεν είναι εύκολο ούτε σήμερα, ότι χρειάζονται ενδεχόμενα κίνητρα, εύκολο, τι. Αυτό είναι εύκολο. Εγώ στην πρώτη συνεδρίαση που κάναμε, παρόντα κυρία Χουδετσανάκη, είπα ότι θεωρώ ήρωες αυτούς οι οποίοι τυποποιούν το ελαιόλαδο, στο τυποποιούν μέσα στη διαδικασία, παράδειγμα, τη σωστή, γιατί υπάρχουν και κάποιοι κακοπροαίρετοι, όμως αυτοί που τηρούν τους κανόνες πραγματικά είναι ήρωες, διότι τυποποιούν ένα προϊόν το πάνε στα πέρατα του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτοί θα παίξουν το σημαντικό. Όλο το κομμάτι αυτό πλάνο λοιπόν, είτε αφορά παραγωγό, είτε αφορά τον τελευταίο που είναι και ο σημαντικότερος που τυποποιεί το προϊόν και το διαθέτει στην αγορά, πρέπει να στηριχτούν από την πολιτεία. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή εθνική, λαϊκή πολιτική, που δεν υπήρχε ποτέ. Εάν υπάρχει όμως μια ομάδα εργασίας η οποία να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν τώρα, μέχρι τώρα, τότε πώς θα το πετυχαίναμε αυτό το πράγμα. Διότι σήμερα στην ομάδα ποια είναι. Γι' αυτό είπα συγχαρητήρια στην κυρία Χουδετσανάκη, γιατί ένωσε δυνάμεις. Δηλαδή είναι μέσα, τυποποιητές.
τα ίδια εκπρόσωπος των λεουργείων. Ο εκπρόσωπος που είμαι και εγώ στο κομμάτι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των παραγωγών. Είναι οι συνεταιριστικές οργανώσεις μετέχουν μέσα. Μετέχουν μέσα επιμελητήρια, μετέχουν μέσα καθηγητές πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι δένει από τον ίδιο τον αγρότη που εμείς εκπροσωπούμε μέχρι τον άνθρωπο ο οποίος είναι επιστήμονας, μέχρι τον άνθρωπο ωραία. Ο οποίος είναι... Ανωτελεία. Κύριε Χουδετσανάκη, επειδή την κουβέντα αυτή την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές και οι δυο μας που υπάρχουν οι δυσκολίες πάνω στην κουβέντα την οποία κάνουμε και κατηδίαν και στον αέρα του 984, στο να πιστεί κάποιος ή να σταματήσω στη λέξη που είπε ο κύριος Ιερωνημάκης, να δοθούν και κίνητρα. Πόσο εύκολο είναι να περάσει όλη αυτή η διαδικασία στο πετσί του παραγωγού, είτε υπό την ομπρέλα εθνικής ελαϊκής πολιτικής, είτε υπό την ομπρέλα τοπικής ελαϊκής πολιτικής? Κυρία Δουλγεράκη, εγώ νομίζω γι' αυτό έρθε η περιφέρεια να συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί μέσα στο master plan θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση του παραγωγού, μία λέξη κλειδί που χρειάζεται πλέον ο παραγωγός. Μέσα λοιπόν από την εκπαίδευση θα περάσει λίγο και αυτό που λέτε και θεωρούμε δύσκολο. Ο παραγωγός θα ακολουθήσει. Το θέμα είναι εμείς να κάνουμε τα σωστά βήματα, να είναι σε ένα πλάνο, όπως είπαμε, τριετίες και να συνεχίσει να το ακολουθούμε στη συνέχεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους παραγωγούς κάθε φορά που θέλουν να ακολουθήσουν κάτι γίνεται και μετά τους αφήνουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν ερχόμαστε να σχεδιάσουμε για ένα χρόνο και του χρόνου να τους πούμε «Α, δεν υπάρχουν τώρα εκπαιδεύσεις, δεν μπορούμε να σας κάνουμε κάτι». Όχι, σχεδιάζεις σε ένα βάθος χρόνων όπου έρχεσαι και πατάς τα βήματα του σχεδιασμού και δεν αφήνεις για άλλη μια φορά τους παραγωγούς μετέωρους, ναι, που έχουν τη διάθεση. Εκπαίδευση για να τους πείσεις. Οι παραγωγοί πάντα ακολουθούν. Μισό λεπτό. Τους αφήνουμε πολλές φορές. Μισό λεπτό. Εκπαίδευση για να τους πείσεις ότι αυτή είναι η σωστή πρακτική και ότι πρέπει κάποια στιγμή όχι, να εισπράξουν. Θα είναι πως σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εκπαίδευση σημαίνει ότι εκπαιδεύω κάποιον, εκπαιδεύω τους παραγωγούς, τους ελαιουργούς. Πώς παράγουμε ποιοτικό λάδι? Το ξέρετε ότι ένα μεγάλο μέρος της υποβάθμισης της ποιότητας γίνεται μέσα στο ελαιουργείο. Πώς ο παραγωγός πάει το προϊόν του στο ελαιουργείο? Όλα αυτά χρειάζονται εκπαίδευση. Δεν νομίζω ότι γίνονται σίγουρα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σιγά σιγά και με σταθερά βήματα προχωράς στο επόμενο. Μάλιστα. Και έτσι ο ένας ακολουθεί τον άλλο. Ούτως ή άλλως και ο κύριος Γεωργαντάς το έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, το συζητούσα με τον κύριο Ιερωνημάκη όταν τον κάλεσα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και του έλεγα ότι μιλάει με τον πλέον με δυνατό τρόπο για το πώς το brand name των προϊόντων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει αυτή την ώρα τη δική του την πορεία. Και νομίζω ότι κι εσείς, κύριε Ιερωνημάκη, από τη στιγμή που είπατε ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, θα βοηθήσετε σε όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Έτσι, κύριε Λουγεράκη, και αν επιτρέπετε να πω και δύο κουβέντες για αυτό που είπατε προηγουμένως, ανοίγοντας τη συζήτηση όσον αφορά τον Υπουργό Γεωργίας, και φεύγω από το θέμα, όσον αφορά το θέμα όταν είμαστε επαρχής προϊόντα, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Ο κάθε Υπουργός λέει, γιατί φανταστείτε να πει το ανάποδο, τι πανικό θα φέρει. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και την πραγματικότητα την ξέρουμε εμείς πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα συζητήσει. Αλλά είναι ευκαιρία να πω δύο κουβέντες γι' αυτό, το ότι αυτή τη στιγμή το 20% μόνο των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν ενισχύσεις, γιατί δεν παίρνουν μόνο οι αγρότες, αλλά παίρνουν άπαντες, το 20% μόνο είναι παραγωγικό στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα λοιπόν παραγωγή να μην υπάρχει επαρχής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε όλα τα προϊόντα. Και επίσης έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές, είτε πετρελαίου, είτε λιπασμάτων, είτε φαρμάκων, είτε ζωοτροφών. Με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παραγωγή να βγει. Φανταστείτε, ούτε αγροκάρτες έχουν βγει ακόμα. Πέρα από την Πειραιώς, που μοναχή της Πειραιώς το έκανε αυτό. Το είναι πολύ σημαντικό. Είναι μακριά, γι' αυτό είχε κατήγγειλα προχθές ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνουν τον Υπουργό δεν είναι καν αγρότες. Περισσότεροι, οι οποίοι είναι παράδειγμα και στο αγροτικό της Νέας Δημοκρατίας που είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν ενημερώνουν σωστά τον Υπουργό. Ενδεχομένως να είναι παράδειγμα φιλική, πηγαίνοντας απάνω στον κάθε Υπουργό, λέγοντας τα πράγματα, τα στρογγυλοποιούν. Τα πράγματα είναι τραγικά. Και πρέπει να πάρθουν, να πάρθουν τώρα μέτρα, πριν να είναι αργά. Διότι μετά απλώς θα ζητήσουμε συγγνώμη ότι κάναμε λάθος.
υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Είμαστε ήδη στην καλλιεργική περίοδο, περνάμε δύσκολες μέρες διότι τα χειρικά φαινόμενα είναι περίεργα, που έχουν χρόνια να ξανασυμβούνε. Η καλλιεργική περίοδος λοιπόν είναι πολύ σημαντική να πάει καλά, είτε αφορά λάδι, είτε αφορά αμπέλια, είτε αφορά χυπευτικά, είτε κτηνοτροφία. Συγγνώμη. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εάν δεν πάρθουν μέτρα σοβαρά τώρα, να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Τι μέτρα θα μπορούσε να πάρει, ειδικά ας πούμε στα προβλήματα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα και ακούσατε να λέω στην αρχή εγώ για ζωοτροφές. Αλλάξαμε λίγο το πλαίσιο, αλλά μια κουβέντα θα ήθελα να την ακούσω. Μη βρέχει αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Για το λόγο ποιο. Λοιπόν, ακούστε με, τα μέτρα είναι απλά. Παίρνουμε παράδειγμα το κομμάτι που έχει να κάνει. Παίρνουμε παράδειγμα το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα της, επιστροφής του πετρελαίου. 180 εκατομμύρια κόπηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξαναδόθηκαν. Σήμερα λέει για 50 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν, λέει, σε νέους αγρότες οι οποίοι έχουν κάνει συμβολαιολογική γεωργία, που το ένα, που το άλλο. Δηλαδή, ποιο θα βγω και κούρευτο. Πάμε στο κομμάτι του ρεύματος. Μείωση της ρήτρας του ρεύματος από τον Αύγουστο έως το Φεβρουάριο. Αυτά είναι δηλαδή πράγματα τα οποία είναι γελία. Για το λόγο ποιο. Διότι εμείς ποτίσαμε από τον Απρίλιο-Μάη και μετά. Παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν πιάνει μόνο στη στεγασμένη γεωργία. Δεν πιάνει τίποτα άλλο. Πάμε στο θέμα παράδειγμα των φαρμάκων υποβασμάτων, οτιδήποτε καταναλώνεις λοιπόν. Αυτός που καταναλώνει σημαίνει ότι μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία. Δεν είναι ο άνθρωπος που παίρνει επιδότηση μετά πίνει καφέδες. Είναι ο άνθρωπος που παράγει. Είτε είναι εκτινοτρόφος, είτε είναι αγρότης, είτε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μέσα από τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης να υπάρχει μία στήριξη. Τιμολογιακή λοιπόν πολιτική. Πού? Στον παραγωγικό, πραγματικό παραγωγικό τομέα. Και είναι εύκολο. Λέει πώς θα τους ξεχωρίσω. Αν είναι ξανθή ή μελαγρινή, τους ξεχωρίζει από τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων. Τόσο απλά. Ποια δεν το κάνουν λοιπόν. Τόσο απλά. Α, το καδάνια πρέπει να δοθούν οπωσδήποτε τώρα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή περνάμε τη μεγαλύτερη κρίση, περνούσαμε και ο πόλεμος στη μέση, θα υπάρξουν, σημειώστε το, καταγράψτε αυτό που σας λέω, θα υπάρξουν προβλήματα διατροφής στον πλανήτη. Ήδη κλειδώνουν χώρες πολλές, κλειδώνουν οτιδήποτε παράγουν, το κλειδώνουν. Το ακούσα δημοσιογράφος, το ακούτε. Δεν είναι μόνο σε πόλεμες περιοχές, Ουκρανία με Ρωσία. Πολλές περιοχές κλειδώνουν το θέμα παράδειγμα ΣΥΤΟΥ. Δεν εξάγω. Πολλές χώρες ανακοινώνουν ήδη. Κλειδώνουν. Αυτό σημαίνει ότι είδατε τι γίνεται παράδειγμα με το ηλιέλαιο. Αυτά όλα δεν είναι καλή ιονή. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε λοιπόν τουλάχιστον τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας. Πώς προστατεύουμε? Δημιουργώντας λοιπόν τις συνθήκες και στηρίζοντας αυτόν ο οποίος παράγει. Εάν αυτό το 20% το βάλει στην άκρη και δεν παράξει, τότε θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Νομίζω οι σημειώσεις σας είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί αυτή την ώρα. Για να επιστρέψουμε στο πρώτο κομμάτι το οποίο συζητούσαμε, με αυτή την τοπική ελαϊκή πολιτική, κυρία Χουδητσανάκη, είχατε μείνει σε αυτό το τριετές πλάνο, απλά για να μην λέμε πράγματα τα οποία ξεχνάμε ή τα αφήνουμε στη συνέχεια, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια αυτού μου λέτε, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, ότι ξεκινάμε κάτι και μετά δεν το συνεχίζουμε. Βέβαια, αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, ότι κάνουμε κάτι δεν το συνεχίζουμε. Και κυρία Δουλγεράκη, είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Όλοι μαζί, δεν πρέπει όλοι, και η παραγωγή και οι τυποποιητές, θα το ξαναπώ, και ο σύνδεσμος εξαγωγέων και τα επιστημονικά μας ιδρύματα με τους άρτιους, τους ικανότατους επιστήμονες, όλοι μαζί για να μπορούμε να το στηρίξουμε και αυτό. Εάν κάνει η περιφέρεια κάτι μόνη της και είναι όλοι πίσω και δεν συζητάμε ποτέ, μα πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι κάνει ο διπλανός μας. Άρα ο στόχος της περιφέρειας είναι και να γνωρίζουν όλοι οι φορείς και να είναι δίπλα και να στηρίξουμε όλο αυτό που κάνουμε. Έτσι πάνε και μπροστά. Γιατί όταν κάποιος σχεδιάζει μόνος του και τα κάνει και μόνος του, δεν πάει τίποτα μπροστά. Μάλιστα. Και αυτό απεδείξαμε και στο ΡΕΠΟ. Δηλαδή όταν η Κρήτη μπήκε μπροστά και οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ακολουθήσανε, αυτό κυρία Δουλγεράκη. Για τη σήμανση των προϊόντων και το λάθος τρόπο σήμανσης των προϊόντων, αυτό μας θέλετε σημαντικό, να πείτε. Όπου βέβαια η περιφέρεια έχει καταθέσει και καλό όλους τους φορείς, κλείνει διαβούλευση. Τέλος του μήνα θα βγει και ένα δελτίο τύπου να σας πούμε ακριβώς που θα καταθέσουν, γιατί προσέξτε, στην Ιταλία στη διαβούλευση είναι το 37% έχουν καταθέσει για την επισήμανση των τροφίμων και μας είναι τραγικό
ότι έχει καταθέσει μόνο το 1% στην Ελλάδα. Τι λέτε καλέ. Όπως σας το λέω. Μόνο το 1%, συγγνώμη, μόνο το 1% των φορέων, έχει καταθέσει προτάσεις. Εγώ δεσμεύομαι να, και μέσω, να δώσουμε ένα δελτίο τύπου που καλό τους φορείς πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Είναι το ελαιόλαδο, είναι τα προϊόντα μας τα άλλα, τα γαλακτοκομικά. Δεν μπορεί λόγω λιπαρό να μας κατατάσσουν σε πίσω κατηγορίες. Θα είναι το μέλλον των προϊόντων της Κρήτης. Γιατί θα αύριο που θα πηγαίνει κάποιος στο ράφι και θα ψωνίζει βάσει της ετικέτας, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι. Συγγνώμη, κυρία Χουδετσαράκη, το 1% των φορέων πανελλαδικά, περιφερειών, γεωπονικών, επιστημονικών φορέων. Εντάξει, είμαστε και της τελευταίας στιγμής, αλλά θεωρώ ότι πόσο να πάμε. Στάσουμε, δηλαδή, ρε κυρία Χουδετσαράκη, ένα λεπτό. Το 1% νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω. Στάσουμε, ρε κυρία Χουδετσαράκη, ένα λεπτό. Δηλαδή, έχει γίνει τόση η ιστορία και έχει πάει μόνο το 1% και έχει πει ότι εμάς είναι αυτές οι προτάσεις μας ή συμφωνούμε με αυτή την πρόταση. Ακριβώς. Ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ενώ και αυτή μπορεί να είναι και μόνο από την Κρήτη. Σας το λέω εγώ σίγουρα. Το έχετε ακούσει αυτό το θέμα στην Πάνω Ελλάδα? Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά. Δηλαδή, αν βάλετε επισήμανση τροφίμων, δεν έχω δει ένα δελτίο τύπου εκτός από το Υπουργείο στην αρχή. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τους κινητοποιήσετε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά, λίγο, κύριε Ιερονιμάκη, πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί, αφού λέει η κυρία Κουδετσανάκη ότι τελειώνει τέλος του μήνα η διαβούλευση και μετά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε, όπως το λέμε πάρα πολύ απλά, ότι θα πρέπει να έχουν καταθέσει. Καλό θα είναι να υπάρχει μία φωνή. Απόψη, το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μηχανισμοί οι οποίοι απλώς έχουν τον τίτλο στη σφραγίδα. Δεν λειτουργούν. Απλώς έχουν τη σφραγίδα. Μάλιστα. Και οι παρεμβάσεις, όπως σας είπα προηγουμένως, που οι οποίες γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι περίεργος. Το ραντεβού που κλείνονται με τον Υπουργό γίνονται μέσα στη λογική πώς θα κάνουμε τα προσωπικά ρουσφέρια, παράδειγμα, και δεν λένε την αλήθεια σε κάποια πράγματα. Και φυσικά δεν παίρνουν θέσεις. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τραγική κατάσταση, η οποία λειτουργεί χρόνια, βέβαια. Δεν είναι κάτι που του είναι πρωτόγνωρο και εδώ πέρα. Που σημαίνει. Πρέπει να έχει τη δική του εικόνα και να δημιουργεί τη δική του εικόνα, ανοίγοντας παράδειγμα παραπέρα και βλέποντας ποια είναι η κατάσταση. Μα με συγχωρείτε τώρα. Το είπατε πριν από λίγο. Είτε στον προηγούμενο, είτε στον παραπροηγούμενο, είτε στο σημερινό, αυτό που γίνεται πάντα έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από παραγωγή. Αυτοί είναι οι σύμβουλοι. Αυτό είπατε εσείς πριν από λίγο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο υπάρχει. Οι εκπρόσωποι, παράδειγμα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι αγροτικού τομέα, και ο ένας είναι ξενοδόχος, ο άλλος είναι συνταξιούχος άλλου επαγγέλματος. Τι να γνωρίζει? Το ότι έχει, παράδειγμα, σε 5 ρίζες ελιές ή 5 στρέμματα ελιές, ακόμα και έτσι, ναι, να είναι. Κυρία, σωστά. Λοιπόν, κυρία Χουδετσανάκη, εγώ λέω ενεργοποιήστε τους, μπασκέ. Κυρία Χουδετσανάκη, τέλος του μήνα λίγη διαβούλευση. Δηλαδή, τελειώνει και ο χρόνος για να καταθέσουν οι φορείς τις απόψεις τους. Εάν μείνουμε για το θέμα αυτό, δηλαδή του αν συμφωνούμε ή όχι με αυτή την χρωματική επισήμανση πάνω στα τρόφιμα ABCD, που αφήνει απ' έξω τη διατροφική αξία, σε περίπτωση που δεν περάσει, σημαίνει ότι η χρωματική επισήμανση ή η χρωματιστή επισήμανση ότι γίνεται και καθιερώνεται ή μάλλον καθιερώνεται? Κοιτάξτε, αυτό θα λήξει ούτως ή άλλως τέλος του 2022. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα αποφασίσει, μένει να αποφασίσει μετά από τις αντιδράσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως τους είδαμε και τους ακούσαμε στο συνέδριο, που ήσασταν κι εσείς σε αυτό το συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα υπάρχει διχογνωμία. Νομίζω ότι ο εισηγητής που τον είχαμε καλέσει είναι προς την κατεύθυνση τη δικιά μας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, μια διαβούλευση γίνεται για να δούνε και αντιδράσεις. Εάν δεν δούνε αντιδράσεις, γιατί να προχωρήσουν σε άλλο σύστημα? Δηλαδή, χρειάζεται να υπάρχει και η Ελλάδα φύγεται απόλυτα από αυτή την επισήμανση. Ούτως ή άλλως ξεκίνησε από εδώ. Μπήκαν στο χώρο τόσες περιφέρειες από την Ελλάδα και είπαν ότι με πρωτοβουλία σας, ότι ξέρετε, θα το κινήσω. Μιλάμε για 34-35 περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για πάνω από 700 ομάδες παραγωγών σε όλη την Ευρώπη μέσα από την Ένωση αυτή, δηλαδή το ΑΡΕΠΟ. Και ξαφνικά να βρεθούμε πάλι στην αρχή, μου φαίνεται ότι αυτό μας ξεπερνάει. Γιατί έχουν καταθέσει
Γιατί τους θίγει, γιατί μπήκαν οι άνθρωποι στον κόπο να πούνε θα καταθέσουμε σε αυτή τη διαβούλευση. Το 37% δεν είναι λίγο. Αλλά εμείς ακόμα είμαστε πίσω βέβαια. Εγώ κρατάω και καμιά φορά οι Έλληνες φέρνουμε την τελευταία στιγμή. Συμβαίνει και αυτό. Και το ξέρουμε όλοι, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Ιερονιμάκης, θα πρέπει λίγο να πέσουμε πάνω στην παραγωγή. Χρειαζόμαστε και την αυτάρκεια της χώρας μας, δηλαδή ο παραγωγός θα πρέπει να παράγει προϊόντα και θα πρέπει να τον βοηθήσουμε για να συνεχίσει να παράγει. Ξέρουμε από την πλευρά του Υπουργείου, επειδή το Υπουργείο, αν θυμάμαι καλά, και επί του προηγούμενου του κυρίου Λιβανού, είχε συστήσει και μια επιτροπή επιστημονική αναφορικά με αυτό το θέμα. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί και σε τι κατεύθυνση κινούμαστε? Κυρία Δουλγεράκη, όχι, δεν γνωρίζω, και ειδικά με την αλλαγή του Υπουργού Γεωργίας. Είχε συστήσει όντως μια επιτροπή ο κύριος Ιβανός. Από ό,τι είχα δει από τα δελτία τύπου τους, ήταν προς την κατεύθυνση τη δικιά μας. Μια και τους είχαμε στείλει εμείς και εμείς την πρόταση. Ναι, ναι, άντε πάλι από την αρχή, δηλαδή να τους υπενθυμίσεις και να τους πεις τι σημαίνει και αρέπο. Κατάλαβα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ, κυρία Χουδετσανάκη. Κύριε Ιερονιμάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας.